the families and friends of the victims, know that we'll do everything we can. We are Vegas Strong. No matter what we're going through, we still have to push forward. Are you ready to shake up the world? An act of love to realize we are all in this together. We made history tonight. Look at that! Mortality. It's emotional. I can't explain why, but it is. I'm asking that you guys join and mobilize with me. I will say it right now out loud. Me too. Me too. Me too. Me too. Put your hand back on, bro. You're going to shake it, bro. The things that make us different, those are our superpowers. Go out there and conquer the world. Because the world would not be as beautiful as it is if we weren't in it. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Καλώς ορίσατε στην δεύτερη εκδήλωση The Way We Travel για την Google. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Ονομάζομαι Δημήτρης Κόσφας. Βρίσκομαι πολύ κοντά στον τομέα του τουρισμού. Και χαίρομαι πολύ γιατί από παιδί μου άρεσαν τα ταξίδια. Θυμάμαι τους γονείς μου και όλους στην οικογένειά μου να μου μιλάνε πολύ για τα ταξίδια, πόσο αυτά προσθέτουν στην εμπειρία όλων μας. Και χωρίς να γίνω πολύ φιλοσοφικός, θέλω απλά να αναφέρω ότι η επιθυμία του ταξιδιού δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ, νομίζω, αλλά έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται όλες οι κινήσεις μας γύρω από το ταξίδι, πριν από αυτό, μετά, αλλά και σίγουρα καθ' όλη τη διάρκεια. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε την εκδήλωση, θα ήθελα να σας κάνω μία μικρή εισαγωγή για το τι θα ακολουθήσει και να σας μιλήσω για τους δύο βασικούς πυλώνες τους οποίους θα παρακολουθήσουμε. Απ' τη μία θα ήθελα να επικεντρωθούμε στο ρυθμό της αλλαγής για τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τα ταξίδια και αυτό που βιώνουν οι ταξιδιώτες. Και από την άλλη, το ρυθμό της αλλαγής που βιώνει η Google μέσα από τον τομέα του τουρισμού και πώς αλλάζουν τα προϊόντα της. Θα θυμάστε λοιπόν πολλοί από εσάς, κάποιοι ελπίζω, τα στάδια τα οποία είχαμε μετονομάσει σε κάποια φάση και τις μικρές στιγμές, όπως εμείς τις ονομάσαμε micro moments, όπου στην ουσία μπορείτε να βρείτε τον καταναλωτή όταν ψάχνει να βρει κάποια πληροφορία. Πλέον αυτή η εποχή έχει αλλάξει λίγο. Έχουμε μετακινηθεί, αν θέλετε, στην εποχή της υποβοήθησης, the age of assistance, όπως εμείς το αποκαλούμε εσωτερικά. Σας δίνω ένα απλό παράδειγμα. Αριστερά πάνω βλέπετε στη διαφάνεια μια κάρτα επιβίβασης. Και σκεφτείτε, όταν είχατε λάβει ένα email στον προσωπικό σας λογαριασμό Gmail και είχατε τις λεπτομέρειες για την πτήση σας, πώς η εφαρμογή Google Now σας υπενθύμισε το χρόνο που πρέπει να φύγετε από το σπίτι σας για να βρεθείτε στην ώρα σας στο αεροδρόμιο. Και στο ταξίδι υπάρχουν πάρα πολλές εμπειρίες, όπως στους χάρτες και σε πολλές άλλες επιφάνειες, τις οποίες θα τις δούμε με τη βοήθεια των συναδέλφων μου στη συνέχεια. Όλη αυτή λοιπόν η έλευση της τεχνολογίας έχει οδηγήσει και σε νέες συσκευές. Το ξέρετε όλοι ότι δεν μιλάμε πλέον για το κινητό τηλέφωνο μόνο. Πέρα από τα έξυπνα κινητά υπάρχουν οι έξυπνοι θερμοστάτες, τα έξυπνα ρολόγια, ακόμα και οι συσκευές με τους διάφορους assistants, όπως και στην Google έχουμε το Google Home, το οποίο θα έχετε και την ευχέρεια να το δοκιμάσετε ίσως και στο τέλος της εκδήλωσης, καθώς έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό δώρο για εσάς. Και σίγουρα έχει αλλάξει και ο τρόπος που αναζητούμε. Βλέπετε εδώ ενδεικτικά στη διαφάνεια ένα ποσοστό από το 2016, μάλιστα, στην Αμερική, για τους χρήστες κινητών τηλεφώνων Android και την εφαρμογή της αναζήτησης της Google. Βλέπουμε ότι μία στις πέντε αναζητήσεις πλέον, και αυτός ο αριθμός έχει ανέβει, πραγματοποιούνται με τη βοήθεια της φωνής. Δεν πληκτρολογούμε. Σκεφτείτε και τον εαυτό σας την τελευταία φορά που ήσασταν στο αυτοκίνητο, θέλετε να ψάξετε κάτι. Προφανώς δεν είναι μόνο πλέον το πληκτρολόγιο. Και μάλιστα θα δείτε πώς στον τομέα του τουρισμού προσπαθεί η Google να ενδυναμώσει την εμπειρία που έχει κάποιος με τα νέα Pixel Buds, που στην ουσία είναι μια συσκευή που λανσάραμε τον Οκτώβριο του 2017 και βοηθάει σε πραγματικό χρόνο τη μετάφραση μιας γλώσσας σε μια άλλη.
ούτως ώστε σας βοηθάει στο προορισμό να μπορείτε να συνδιαλεχτείτε ακόμα και αν δεν γνωρίζετε τη γλώσσα. Αυτές λοιπόν οι αλλαγές στην τεχνολογία μέσω της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και της μηχανικής εκμάθησης έχουν οδηγήσει να σκιαγραφίσουμε τρία πράγματα μέσα στην Google για το πώς συμπεριφέρονται οι χρήστες. Το πρώτο έχει να κάνει με το πόσο περιέργεια έχουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, πόσο απαιτητικοί είναι και πόσο ανυπόμονοι είναι για τα πράγματα που θέλουν να βρουν στο διαδίκτυο. Αν τα εξετάσουμε λοιπόν ένα-ένα, θα δούμε ότι οι αναζητήσεις για αξιολογήσεις από κινητό τηλέφωνο τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανέβει κατά 35%. Αυτές οι αξιολογήσεις μπορεί να έχουν να κάνουν με τουριστικά καταλήματα, μπορεί να έχουν να κάνουν με εστιατόρια. Αυτό είναι κάτι γνωστό, νομίζω, ευρέως διαδεδομένο και η Google δεν είναι η πρώτη η οποία το έχει κάνει. Προφανώς όλοι γνωρίζουμε την TripAdvisor και άλλες πλατφόρμες. Αυτό που έχει αλλάξει στην Google όμως από το 2015 είναι η προσπάθεια και το πρόγραμμα που έχουμε λανσάρει στους χάρτες της Google, το οποίο ονομάζεται Local Guides. Ίσως δεν το γνωρίζετε πολύ, αλλά στην ουσία παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες των Google Maps να κάνουν μία αξιολόγηση. Όπως βλέπετε εδώ στο προφίλ μου, έχω κάνει μία αξιολόγηση για ένα κατάλημα στο Πήλαιο συγκεκριμένα. Άρα μπορούν και ανεβάζουν αξιολογήσεις, ανεβάζουν φωτογραφίες και ανεβάζουν και βίντεο. Και βλέπετε από το 2015 ξεκίνησαν γύρω στα 2-3 εκατομμύρια παγκοσμίως και πλέον μετρούν γύρω στα 70 εκατομμύρια local guides σε όλο τον κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, υπάρχουν κάποιες έτσι, γενικές πληροφορίες για κάθε κατάλημα, για κάθε εστιατόριο, αν είναι ωραίο, αν είναι τέλος πάντων το φαγητό καλό και το καθεξής, αλλά υπάρχουν και κάποιες ιδιαίτερες πρακτικές πληροφορίες, οι οποίες αφορούν πολλούς και αφορούν και ορισμένες ειδικές ομάδες ανάμεσά μας. Και καθώς σήμερα είναι και η μέρα για καθόλου διακρίσεις, θα ήθελα να παίξουμε ένα βίντεο για να δείτε τι εννοώ περισσότερο. The world has not been designed for someone who moves in a wheelchair. It's not easy to get around. I think most people never think what wheelchair users need. Many places don't have an accessible restroom. If the elevators are not working, I have to reroute my whole day. I'm always reading about new restaurants, and we get there, and there's steps. It's a challenge to have a normal life. But I have a mindset that there's always a way. Even though there are obstacles, I'm still very active. Every day, I ride my modified motorbike. I think we are in times that nature should be enjoyed by anyone. Every additional information that I have about accessibility can play something crucial in my life. Accessibility is important, and the more people that contribute, the better. Μέσα από το πρόγραμμα Local Guides, πώς αλλάζει η εμπειρία για κάποιες ειδικές ομάδες ανθρώπων. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που βλέπουμε στους καταναλωτές είναι ότι είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί. Και θα σας πω ακριβώς τι εννοώ. Σκεφτείτε ότι έχουν μεγαλώσει, σχεδόν διπλασιαστεί οι αναζητήσεις που γίνονται από το 2015 σχετικά με το αν θα βρέξει σήμερα. Οπότε σκεφτείτε τι πληροφορία μπορεί ο καθένας μας να ρωτήσει πλέον σε αυτή τη μηχανή αναζήτησης. Και το ίδιο συμβαίνει και στις τοπικές αναζητήσεις. Πλέον οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν τον όρο κοντά μου για να βρούνε διάφορα πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή Ferry Pin στο Παρίσι. Εάν γράψουν εστιατόρια, περιμένουν να δουν εστιατόρια στο Παρίσι και μάλιστα στην περιοχή που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή, βάσει τη τοποθεσία του δηλαδή. Και το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το πόσο ανυπόμονοι είναι. Βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια μια μεγάλη αύξηση σε σχετικές αναζητήσεις με τον τουρισμό που έχουν να κάνουν με το σήμερα και το απόψε. Άρα βλέπουμε τους καταναλωτές να θέλουν να μάθουν πληροφορίες για το τώρα και δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν. Και θα σας δείξω τι εννοώ. Κάναμε πρόσφατα μία έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, πάνω από 100 χώρες συμμετείχαν σε αυτή, και τεστάραμε περίπου 1 εκατομμύριο διαφημίσεις και τα sites τα αντίστοιχα
στα οποία μετέβαιναν οι καταναλωτές μετά από το κλικ της διαφήμισης. Και είδαμε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά όταν το website φορτώνει σε ένα δευτερόλεπτο σε σχέση με το να φορτώνει σε 7. Μάλιστα, βλέπετε εδώ πέρα ότι η πιθανότητα του καταναλωτή να φύγει από το website σας διπλασιάζεται. Φανταστείτε λοιπόν να είστε έτοιμοι να κλείσετε κάτι, να έχετε πάρει την απόφαση με τον σύντροφό σας ή το οτιδήποτε και να πάτε σε ένα website, να μεταβείτε, να μπείτε στην πρώτη σελίδα και να προσπαθήσετε να φορτώσετε τη σελίδα. Να πατήσετε το κουμπί και να περιμένετε. Και περιμένετε και περιμένετε. 7 δευτερόλεπτα, σκεφτείτε πόσο αργά πέρασαν. Και για κάθε ένα δευτερόλεπτο από αυτά, οι πωλήσεις πέφτουν κατά 20%, έδειξε το πείραμα. Οπότε αυτό που πρέπει να αναρωτηθείτε είναι πόσο έχει αλλάξει η δική σας επιχείρηση με την έλευση της τεχνολογίας. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεστε αντιμέτωποι με την καλύτερη εμπειρία που είχε ποτέ ο καταναλωτής εκεί έξω. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Google. Για να κοιτάμε πρώτα λίγο στον καθρέφτη και να αναζητούμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει σε εμάς. Η εταιρεία πλέον μετρά 20 χρόνια περίπου. Ξεκινήσαμε πριν το 2000 και τότε στην ουσία σερβίραμε τα 10 γνωστά μπλε link, όπως τα ονομάζαμε, κάποια αποτελέσματα, για να περάσουμε στις σχετικές απαντήσεις που δίναμε το 2010, εμπλουτισμένες δηλαδή πληροφορίες σε σχέση με την τοποθεσία που βρίσκεται κάποιος, αλλά και σε σχέση και με άλλα πράγματα, εικόνες, τιμές κ.ο.κ. μέχρι και το σήμερα, που πλέον αποσκοπούμε όχι μόνο στο να απαντήσουμε, αλλά να προβλέψουμε τις ερωτήσεις που πιθανόν έχει ο κάθε ένας καταναλωτής και να δώσουμε μάλιστα και κάποιες προτροπές στο καταναλωτή. Βλέπετε εδώ την επιφάνεια του Google Assistant, είτε βρίσκεστε σε κινητό τηλέφωνο, είτε μέσω του Google Home κ.ο.κ. Θα δούμε περαιτέρω πράγματα στα demonstrations αργότερα, ότι γνωρίζει η εφαρμογή ότι η αδερφή μου έχει γενέθλια την Παρασκευή και μου προτείνει να κλείσει κάπου μία κράτηση για να φάμε το βράδυ. Και βλέπετε μέσα στις δύο αυτές δεκαετίες πώς έχει αλλάξει η αναζήτηση, πώς έχει εμπλουτιστεί. Το 2006 μάλιστα λανσάραμε και την εφαρμογή Google Flight, την οποία λίγο πολύ ίσως γνωρίζετε, μέχρι να φτάσουμε σήμερα στο κομμάτι του Google Assistant και στην, ας το πούμε, υποβοήθηση, την οποία εμείς ονομάζουμε, γιατί πλέον έχουμε μεταλλαχθεί λίγο σαν εταιρεία. Ο Σούνταρ Πιτσάι, ο οποίος είναι και ο CEO της Google εδώ και 2 χρόνια, στην αρχή είχε όλη την προσοχή στις κινητές συσκευές και πλέον μιλάμε κυρίως για μια εταιρεία που την προσοχή της την έχει στην τεχνητή νοημοσύνη. Οτιδήποτε κάνουμε έχει μέσα αυτό το κομμάτι. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παίξουμε ένα βίντεο να δούμε τι ακριβώς εννοώ. Okay, Google. Hey, Google. Hey, Google. Okay, Google. Hey, Google. Play some dance music. Sure. This is fresh air. My guest will be Kimmy Schmidt on Netflix. Okay, Google, count to 100. Sure. 1, 2, 3. Play vacuum harmonica on my TV. 71, 72, 73. Play the Wonder Woman trailer. Hey, Google, talk to Dominus. Talk to Lonely Planet. Talk to Quora. Show me my photos from last weekend. Your car is parked at 22B. Today in the news. Turn the living room lights on. Okay, turning on the lights. I'm back, baby. Hey, Google, drop a beat. Flip a coin. Call Jill. Set a timer. Talk to Headspace. And then just for a moment, I'd like you to let go of any focus at all. Just let your mind do whatever it wants to do. Done. Hey, Google, good night. Turning off all the things. See you tomorrow. Όλες οι εμπειρίες που παρακολουθήσαμε στο βίντεο έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνουμε ένα πείραμα. Θα ήθελα παρακαλώ να σηκωθείτε όλοι από τις θέσεις σας για μισό λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καθίσουν κάτω μόνο αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι σήμερα έχουν χρησιμοποιήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την τεχνητή νοημοσύνη. Okay, καθίσατε αρκετοί. Καθίστε όλοι, περίπου η μισή. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον ξέρουμε τι γίνεται περίπου. Να κάνουμε λίγο το αντίστροφο. Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Google Photos, επίσης να σηκωθούν. Τόσοι πολλοί. Okay. Πόσοι έχουν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Google Maps, επίσης να σηκωθούν, παραμείνετε λίγο όρθιοι. Και πόσοι έχουν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Google Search,
Και η τελευταία σηκώθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που θέλω να σας αποτυπώσω είναι ότι στην ουσία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει μπει στη ζωή μας, είναι έννοιες τις οποίες συναντάμε καθημερινά και τις οποίες συζητάμε με τους συνεργάτες μας και διαφημιζόμενους στην Google. Και για να σας δώσω εδώ το παράδειγμα των Google Photos που μόλις προανέφερα, πάνω από 1 δισεκατομμύριο φωτογραφίες ανεβαίνουν στους λογαριασμούς όλων μας κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα και η Google μέσα από αλγόριθμους και από μηχανική εκμάθηση μπορεί, ας πούμε, φέρει πίνη στο παράδειγμα εδώ, να κατηγοριοποιήσει τις φωτογραφίες βάσει με τον τύπο της φωτογραφίας. Συγκεκριμένα εδώ έχουμε ψάξει για ηλιοβασίλεμα. Οπότε μιλάμε για μια μεγάλη αλλαγή στην τεχνολογία. Το παράδειγμα εδώ είναι από τη Starbucks σε συνεργασία με την ομάδα της Google από τους χάρτες αλλά και από το ημερολόγιο. Στην ουσία γνωρίζει το Google Calendar ότι έχω το επόμενο meeting σε 30 λεπτά και η Starbucks μας δίνει ένα σήμα και μας λέει ότι σε 5 λεπτά βρίσκεται το πλησιέστερο κατάστημα, ορίστε αν θέλετε να μεταβείτε εκεί για να πάρετε τον καφέ σας πριν ξεκινήσει το meeting σας. Και αυτό είναι ένα πραγματικό παράδειγμα. Οπότε μιλάμε για μια υποβοήθηση, μιλάμε ότι μπορείτε να αλλάξετε εντελώς το ρου της επιχείρησής σας και η τεχνολογία είναι αυτή που σας επιτρέπει να το κάνετε. Στην Google κάνουμε το ίδιο, αυτές οι εφαρμογές από το Search μέχρι το YouTube, το Gmail και το καθεξής, η κάθε μία από αυτές έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως και αυτό που μας επιτρέπει να κάνουμε με όλα αυτά τα δεδομένα είναι να καταλάβουμε την πρόθεση των χρηστών. Καταλαβαίνουμε πραγματικά τι πιθανότατα θα χρειαστούν το επόμενο δευτερόλεπτο. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε και στον τομέα του τουρισμού για να έρθουμε στα δικά μας. Πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε λανσάρει το λεγόμενο εσωτερικά Unified Travel Navigation, όπου προσπαθούμε να συγκεράσουμε όλα τα δεδομένα για το ταξίδι των καταναλωτών σε μία μόνο σελίδα. Ενδεικτικά βλέπω εδώ διάφορους προορισμούς που μπορώ να ανακαλύψω. Βλέπουμε σχετικές τιμές, σχετικές ιδέες για weekend trips κτλ. Και ούτω καθεξής. Πιο δεξιά βλέπετε τις πτήσεις, τα ξενοδοχεία. Θα σας τα δείξει αργότερα και ο συνεργάτης μου, ο Ρέστης, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, πώς αυτό φαίνεται από κινητό τηλέφωνο, αλλά εννοείται και από το desktop. Ο σκοπός μας είναι να είμαστε το πιο έμπιστο μέρος, στο οποίο θα μεταβεί οποιοδήποτε καταναλωτής, για να πάρει προσωποποιημένη πληροφορία που θα το βοηθήσει μετέπειτα να πάρει τις σωστές, τις γρήγορες και τις πιο εύκολες αποφάσεις για το ταξίδι του. Αυτά κάνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, για να κλείσω, έχουμε επενδύσει αρκετά στον τουρισμό τα τελευταία χρόνια, όπως ίσως λίγο πολύ θα ξέρετε. Τα τελευταία 4 χρόνια τρέχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Grow Greek Tourism Online. Φέτος επικεντρωθήκαμε στο κομμάτι της Σαντορίνης. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε πολλές τουριστικές επιχειρήσεις και συνεργάτες για τη δύναμη του διαδικτύου, όχι μόνο για τα εργαλεία της Google. Και μάλιστα συγκεκριμένα με τη Σαντορίνη, με το Δήμο της Σαντορίνης, αφοσιωθήκαμε στο να κάνουμε 2 πράγματα που ίσως θα βοηθούσαν την επιμήκυση της τουριστικής περιόδου. Το πρώτο κομμάτι είχε να κάνει με το Google Earth. Στην ουσία μπορέσαμε και εμπλουτίσαμε το Google Earth με συγκεκριμένα σημεία της Σαντορίνης, κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με τον τύπο αυτών. Βλέπετε ενδεικτικά αριστερά κάποια τοπία από παραλίες ή τα νησιά της Καλντέρας και ούτω καθεξής. Και να δώσουμε μία καλύτερη και πιο εύκολη περιήγηση, αν θέλετε, μέσα στο Google Earth. Μάλιστα, το ίδιο έχει γίνει και σε άλλες χώρες, αλλά για την Ελλάδα ξεκινάμε από τη Σαντορίνη. Αλλά και όχι μόνο. Να εμπλουτίσουμε και την πληροφορία όσον αφορά τις απεικονίσεις 3D που υπάρχει στο διαδίκτυο για πάρα πολλά τουριστικά καταλήμματα και τουριστικές επιχειρήσεις. Γιατί δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, είναι και τα εστιατόρια που συμβάλλουν στον τουρισμό και πολλές άλλες υπηρεσίες. Και αυτό που κάναμε είναι ότι ταξιδέψαμε στη Σαντορίνη, μιλήσαμε περίπου σε 1000 τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους δήλωσαν ότι και το διαδίκτυο, αλλά και αυτή η προσπάθεια και το πρόγραμμα Grow Greek Tourism Online, τους έχει βοηθήσει στην προσπάθεια του να επιμηκύνουν την τουριστική σεζόν. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, να περάσουμε σε ένα τελευταίο βίντεο για να δείτε μία από αυτές τις τουριστικές επιχειρήσεις. Όταν χτύπησε η κρίση, ήταν δύσκολα για όλους μας. Και η μεγάλη μου η κόρη έμεινε χωρίς δουλειά και ο γαμπρός μου. Και η μικρή μου η κόρη, ο άντρας της έμεινε χωρίς δουλειά μόλις παντρεύτηκε μετά από 1 μήνα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τους στηρίξουμε. Και τότε έχασε και ο άντρας μου τη δουλειά του.
Έτσι, χρειάστηκε να πάρουμε μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις της ζωής μας. Να φύγουμε από την Αθήνα. Να αφήσουμε τις κόρες και τα εγγόνια μας πίσω. Έπρεπε όμως να το κάνουμε. Σε μας στηριζόντουσαν όλοι. Έτσι, μετακομίσαμε στη γενέτειρα του άντρα μου στη Μεσαριά για να ξεκινήσουμε κάτι δικό μας. Με τα λίγα χρήματα που μας είχαν απομείνει, αποφασίσαμε να μετατρέψουμε αυτά τα εγκαταλελειμμένα σπίτια στο δικό μας μικρό ξενοδοχείο. Ήταν τόσο δύσκολα. Όταν το ανοίξαμε την πρώτη μέρα, νόμιζα ότι ξαναγεννήθηκα. Μία μέρα, ένας γείτονάς μου σύστησε την Αντιγόνη από την Google. Βρισκόταν στο χωριό για να δείξει σε εταιρείες πώς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Τώρα πια μπορώ να κάνω όλα αυτά τα πράγματα μόνη μου. Καλωσορίζουμε επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Δεν ήταν εύκολο, αλλά είμαι περήφανη για αυτά που χτίσαμε.